Γεια σας. Συζητάμε για το AIDS και σήμερα. Όπως ίσως πολλοί από εσάς θυμούνται, πριν μερικές μέρες η ΕΤ2 παρουσίασε μια ζωντανή εκπομπή με τίτλο «Συζητάμε για το AIDS». Κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτής προβλήθηκε ένα συγκλονιστικό πραγματικά ντοκιμαντέρ με τίτλο «AIDS, η αντιστροφή του κανόνα». Την προβολή του ντοκιμαντέρ ακολούθησε μια συζήτηση στην οποία πήραν μέρος 4 εκπρόσωποι του ιατρικού κόσμου με ειδική ενασχόληση πάνω στο θέμα, με ειδίκευση πάνω στο θέμα. Οι συνομιλητές απάντησαν και σε μια σειρά ερωτημάτων που έθεσαν οι τηλεθεατές της εκπομπής αυτής τηλεφωνικώς. Ήταν πραγματικά μια εκπομπή αρκετά διαφωτιστική πάνω στο θέμα, μια εκπομπή που ευαισθητοποίησε, που προβλημάτισε, θα έλεγα μια εκπομπή που συζητήθηκε πολύ. Όσοι έτυχε να την παρακολουθήσετε θα θυμάστε ακόμη ότι δεσμευτήκαμε ύστερα και από τον καταιγισμό των τηλεφωνημάτων που δέχτηκε η εκπομπή αυτή να επαναλάβουμε το ντοκιμαντέρ και να κάνουμε και άλλες εκπομπές για το AIDS. Τα τηλεφωνήματα μάλιστα συνεχίστηκαν και για αρκετές μέρες μετά την μετάδοση της εκπομπής. Και μέσα σε αυτά ήταν και κάποια οργισμένα που αφορούσαν ερωτήματα που υποβλήθηκαν μεν αλλά δεν απαντήθηκαν. Κυρίως γιατί η ομάδα που λάβαινε τηλεφωνικώς τα ερωτήματα δεν ήταν δυνατό λόγω του περιορισμένου χρόνου και λόγω των πολλών ερωτημάτων να μπορέσει να τα ταξινομήσει και να τα μεταφέρει στους ομιλητές. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε, αν όχι να ολοκληρώσουμε, τουλάχιστον να προσεγγίσουμε πυρέστερα το θέμα. Έτσι, για άλλη μια φορά, ανταποκρίθηκαν ευγενικά στην πρόσκληση της ΕΤ2 ο ακαδημαϊκός κ. Νίκος Ματανιώτης, καθηγητής της παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο καθηγητής κ. Γιάννης Στρατηγός, καθηγητής δερματολογίας και αφροδιοσιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο καθηγητής επίσης Αντώνης Κουτσελίνης, καθηγητής ιατροδικαστικής και τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο κύριος Βασίλης Γεωργούλιας, επίκουρος καθηγητής της παθολογίας του ιατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Σας ευχαριστώ που ήρθατε για να συμπληρώσουμε τα όποια κενά αφήσαμε την πρώτη φορά. Να ξεκινήσουμε πάλι να δείξουμε το ντοκιμαντέρ που χρωστάμε στους τηλεθεατές. Ωραία.